Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Apple Sport, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στο γήπεδο των Μελισσίων. Μόλις έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι του αθλητικού ομίλου Μελισσίων με το Χαϊδάρι. Τα Μελίσσια επικράτησαν με σκορ 2-0. Τα δύο γκολ των Μελισσίων, ο Ανδρέας Παπαχρήστος και το δεύτερο γκολ, ο Άγγελος Μούτσος, έτσι με εύστοχο χτύπημα απέναντι. Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήταν μια σημαντική νίκη για σας σήμερα. Πώς ήταν, μια εύκολη επικράτηση για σας? Χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη, γιατί βαθμολογικά ήμασταν χαμηλά. Έπρεπε να ανέβουμε ψυχολογικά, γιατί ερχόμασταν από μια ήττα στο Περιστέρι και έπρεπε να ανέβουμε, να πάρουμε μια νίκη ώστε να ανέβουμε ψυχολογικά για να πάει η ομάδα στο στόχο που έχει επιτευχθεί. Απέναντι έτσι, μια νίκη απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπολο, έτσι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Έμπειρους παίκτες, έτσι. Ναι. Πολύ καλή ομάδα. Είπα και συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα. Θέλαμε πώς και πώς αυτή τη νίκη και τελικά τα καταφέραμε. Ωραία. Άγγελε, πώς κρίνεις έτσι τη μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα της ΑΕΦΑ Αθήνας? Δεν θα την πω και κακή, δεν θα την πω και καλή. Μέτρια πορεία της ομάδας, διότι με την ομάδα που έχουμε μπορούμε να καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Υπήρξαν κάποια παιχνίδια που θα μπορούσατε να πάρετε κάτι περισσότερο? Σίγουρα. Αξίζαμε κάτι περισσότερο, ειδικά τις πρώτες αγωνιστικές που ήττες, ειδικά από τη Θήλα, μας αδίκησε. Μας αδίκησε. Όσον αφορά τη διετσία, αναφέρεσαι? Όχι, γενικά σαν ομάδα μας αδίκησε, γιατί δεν το αξίζαμε να χάσουμε. Με τις τελικές προσπάθειες και με την προσπάθεια των συμπαικτών μου, δεν αξίζαμε αυτή την ήττα και άλλα παιχνίδια στην πορεία. Ωραία, Άγγελε, ένα γεμάτο γήπεδο σήμερα, έτσι, η εξέδρα γεμάτη, άρα αφιερώνεις από τη δική σου πλευρά τη νίκη στους φιλάθλους που είναι δίπλα στην ομάδα? Φιλάθλους, διοίκηση και στους συμπαίχτες όλους, γιατί το αξίζουμε γι' αυτό. Δεν αξίζει να είμαστε βαθμολογικά σαν ομάδα εκεί που είμαστε. Και ειδικά στον coach και στο γυμναστή μας για την προσπάθεια που κάνουν να έχουν αυτή την ομάδα. Ωραία. Είστε μια παρέα, έτσι, μια οικογένεια? Ναι, οικογένεια, τρομερή οικογένεια. Και μια που αναφέρθηκες, έτσι, η συνεργασία σου με τον νέο προπονητή, τον Αλέξη Ματζούνη. Τον coach, επειδή έπαιζα στην Ηλία, τον ξέρω προσωπικά όχι, προπονητικά ναι. Έχουμε, ναι, καλές σχέσεις και θα πάμε τρομερά. Νομερά. Και η διοίκηση είναι δίπλα σας, έτσι? Πολύ δίπλα διοίκηση και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ την διοίκηση. Ωραία. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις έτσι το γκολ που πέτυχες σήμερα? Στους φιλάθλους, στη διοίκηση, στο γκολ, στο γυμναστή, σε όλο το τεχνικό επιτελείο του ΟΑΟ Μελισσίων. Ωραία. Και τι να περιμένουμε στη συνέχεια από τον αθλητικό ομίλο Μελισσίων, στη συνέχεια του πρωταθλήματος ΑΕΦΑ Αθήνας? Ελπίζω να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και εμείς και όλοι, γιατί αυτό που γίνεται τώρα μας έχει πάει πίσω σαν παίχτες. Ελπίζω να κάνουμε την ίδια πορεία, την πορεία βασικά που ξεκινάει από σήμερα. Κάναμε ένα restart σήμερα και ελπίζω να κάνουμε ίδιες νίκες και στα επόμενα παιχνίδια. Ωραία, Άγγελε, συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ.